λοιπόν κοντά σας και πάλι και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λούκα Κατσέλη κοντά μας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώην Υπουργό Εργασίας. Καλημέρα σας, κυρία Κατσέλη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, μακάρι να είναι και καλά τα χρόνια αυτά και αυτό θα εξαρτηθεί κατά στο μεγαλύτερο μέρος του τουλάχιστον από την πολιτική ζωή, από τους πολιτικούς. Τι θα φροντίσουν να εξασφαλίσουν για το λαό της χώρας. Κυρία Τσαπανίδη, θα εξαρτηθεί όμως και από τον κάθε ένα από εμάς. Πραγματικά να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία, να φύγουμε από αυτό το κλίμα της μιζέριας και της εσωστρέφειας και της απελπισίας και ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, κύριε Κατσέλη. Υπάρχει κάποια χτίδα από την οποία θα πιαστούμε, μια ελπίδα. Πιστεύω ότι πρέπει και αν δεν υπάρχει να τη δημιουργήσουμε. Δηλαδή όλοι μαζί. Νομίζω ότι αυτός ο τόπος έχει τρομακτικά πλεονεκτήματα, καταπληκτικούς ανθρώπους. Και δεν μας αξίζει αυτή η κατάσταση που βιώνουμε. Και μπορούμε να την ανατρέψουμε. Πιστεύω ότι και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα χτες και πήγα στον Πρωθυπουργό με κατάθεση προτάσεων. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις και από την επιχειρηματική κοινότητα, από τον ιδιωτικό τομέα, από τους ανθρώπους της δημιουργίας. Και μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Τι χρειάζεται να γίνει για να αντιστραφεί το κλίμα, κατά την άποψή σας? Χρειάζονται πολλά. Πρώτα-πρώτα να το αποφασίσουμε ότι θα το κάνουμε. Δεύτερον, να υπάρξουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ποιοι να τα αποφασίσουν ότι θα γίνει? Θα έλεγα ο κάθε ένας μέσα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Παρά τα προβλήματα, όλες οι ελληνικές οικογένειες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τρομακτικά προβλήματα. Το ξέρουμε από την ανεργία, την πτώση του βιωτικού επίπεδου, την ανέχεια, τη φτώχεια. Είχατε ένα ολόκληρο θέμα στην εκπομπή σας. Δεν είναι θεωρητικό λοιπόν το να το πιστέψουμε. Δεν είναι θεωρητικό να αλλάξουμε το κλίμα. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα όμως θα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε μαζί συλλογικά με κυβερνητικές πρωτοβουλίες αλλά πρωτοβουλίες και άλλων φορέων και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κοινωνικών φορέων. Υπάρχουν και σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες που δεν τις έχουμε αναδείξει. Στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, μια ομάδα γυναικών έχει φτιάξει ένα πολύ σπουδαίο δίκτυο αλληλεγγύης. Αυτά τα δίκτυα ξεκπηδούν τώρα σε όλη την Ελλάδα και είναι σημαντικό να αναδειχθούν. Πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, πράγματι. Αυτός είναι και ο ρόλος όλων μας. Είναι σημαντικό πράγματι τουλάχιστον αυτό το έτος να είναι έτος που θα αναδυθεί η αλληλεγγύη, θα γεννηθούν να αυτά τα συναισθήματα. Να ξαναγυρίσουμε πάνω σε μια κοινωνία και να κτίσουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης. Γιατί, κυρία Τσαπανίδου, το πιστεύω ακράδαντα ότι τελικά το άτομο μόνο του μέσα σε μια κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει, ιδιαίτερα μέσα σε μια τέτοια περίοδο κρίσης. Χρειάζονται τέτοια δίκτυα, χρειάζεται να ξαναπούμε ότι η λύση θα δοθεί από όλους εμάς και κυρίως στους Έλληνες. Μην περιμένουμε τη λύση από το εξωτερικό. Η λύση θα βγει μέσα από την Ελλάδα. Όταν περιμένει κανείς και 90 δισεκατομμύρια από το εξωτερικό, βεβαίως, αναρωτιέμαι πώς μπορεί να στρέψει την πλάτη στο εξωτερικό. Ένα κρατούμενο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσουμε. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η αλληλεγγύη. Καλούμαστε να δείξουμε ποια αλληλεγγύη για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια αρχίσανε και πέφτανε μαχαίρια, τσεκούρια σε μισθούς, σε συντάξεις. Αυτό πώς το βλέπετε τώρα πια από την απόσταση που σας δίνει και η αποχώρησή σας από την κεντρική πολιτική σκηνή της κυβέρνησης εννοώ. Πρώτα-πρώτα να πω ότι η πολιτική που μας οδήγησε εδώ, σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι η πολιτική των δύο ετών. Είναι η πολιτική, αν θέλετε, η μεταπολεμική. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το βασικό πρόβλημα για μένα είναι η έλλειψη παραγωγής στον τόπο. Αυτό που δεν κάναμε σωστά από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά είναι την παραγωγική αναδιάρθρωση. Να φροντίσουμε να παράγουμε περισσότερα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον τόπο μας. Χάνοντας αυτό το πλεονέκτημα, τι κάναμε τη δεκαετία του 90? Ουσιαστικά εξάγαμε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και σε μια εποχή που υπήρχε εύκολο χρήμα και χαμηλά επιτόκια, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και το κράτος δανείστηκαν υπερβολικά, στο εξωτερικό κυρίως, από το εξωτερικό, χωρίς να προνοήσουμε να υπάρχουν τα έσοδα αυτή τη δεκαετία που να μπορούμε να ξεπληρώσουμε τα χρηστούμενα. Έτσι βρεθήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο χρέους, υπερχρέωσης. Οι αγορές κατάλαβαν το ευάλωτο σημείο όχι μόνο της Ελλάδας, γιατί το ίδιο πράγμα έκανε και η Ιταλία και άλλες, και χτυπήσανε την κατάλληλη στιγμή που ήταν το 2009, κλείνοντας τις στρόφιγγες και αφαιρώντας πόρους στους οποίους μπορούσαν να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε. Άρα τώρα μέσα στην κρίση τι χρειαστήκαμε να κάνουμε? Να σφίξουμε το ζωνάρι απότομα,
πάρα πολύ απότομα επειδή κλείσαν οι στρόφιγγες. Και τώρα η μεγάλη πρόκληση είναι να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε τις περασμένες δύο δεκαετίες, ουσιαστικά να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική μας βάση. Ήταν λάθος το μνημόνιο, έτσι υποστήθηκε. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικό για μένα. Θα μπορούσε βεβαίως πολλούς από τους όρους τους να τους βελτιώσουμε στην πορεία. Πράγμα το οποίο έγινε εν μέρη και πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο τώρα. Εκεί που δεν έγινε, γιατί δεν έγινε, κύριε Κατσέλη? Κοιτάξτε, διότι στην πορεία, παραδείγματος χάρη, και το πολιτικό σύστημα και το διοικητικό σύστημα ήταν ανέτοιμο να υλοποιήσει πολύ σύνθετες μεταρρυθμίσεις. Ανέτοιμο ή ανίκανο? Δεν είχε, ας το πω, δεν θα έλεγα ανίκανο, διότι υπάρχουν πάντοτε τα στελέχη, απλώς δεν είχαμε την οργανωτική εμπειρία να φτιάξουμε ομάδες διοίκησης έργου έτσι όπου απαιτούν να φτιαχτούν τώρα, γιατί η πρόκληση είναι μπροστά μας, για να υλοποιηθούν σύνθετες μεταρρυθμίσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανοίξαν τα κλειστά επαγγέλματα. Και δεν μιλάω για αυτά, για 3-4 που χρειάζονται πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις. Για πάρα πολλά επαγγέλματα. Δεν έχουν βγει ακόμα οι υπουργικές αποφάσεις, οι εντολές, οι εγκύκλοι, έτσι ώστε αυτό να υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται μια ομάδα η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση κάθε μεταρρύθμισης και έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλά πράγματα, θα φροντίζει να γίνουν οι βελτιωτικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να φανεί το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει, στα οποία δεν έχουν φανεί ακόμα το αποτέλεσμα στον κόσμο. Ένα άλλο παράδειγμα που είπαμε για τις συντάξεις. Είπαμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να παίρνει τη σύνταξή του μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Είναι κάτι το οποίο θέλει φροντίδα διοικητική, έτσι ώστε να γίνει. Αυτό το πολιτικό σύστημα, κυρία Τσαπανίδου, μέχρι την κρίση, ποτέ δεν λογοδοτούσε για το αποτέλεσμα στον κόσμο. Πάντοτε λογοδοτούσε για έναν καλό νόμο που περνούσε ή για μια καλή εξαγγελία. Ποτέ δεν είχε ζητηθεί από τους πολιτικούς ή από το δημόσιο πραγματικά να απολογηθούν, να λογοδοτήσουν για το αποτέλεσμα στην πράξη. Τι έγινε στο τέλος? Αυτή τη στιγμή, μέσα στην κρίση, νομίζω θα είναι ένα από τα καλά της κρίσης αυτής, ότι αλλάζουν τα κίνητρα και για το πολιτικό σύστημα. Έχει αναλάβει την ευθύνη του το πολιτικό σύστημα, θυμάται εσείς? Δηλαδή, ο κόσμος δεν θα δώσει, θα βγάλει το πόρισμά του και θα το βγάλει και στην κάλπη όταν φτάσουμε εκεί. Αλλά όσοι είναι σε κυβερνητικούς στόχους έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους, πιστεύετε? Εσείς, για παράδειγμα, έχετε κάνει τον απολογισμό της διετίας που πέρασε? Σαφέστατα. Και μάλιστα τον έχω στην ιστοσελίδα μου, έχω κάνει και έναν απολογισμό και έργου. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνατε, κύριε Κατσέλη? Το έχω πει και δημόσια. Δεν είδα, επειδή ήμουν επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά μέχρι την κρίση του 9, δεν είδα προσωπικά τη χρηματοπιστωτική κρίση που ερχόταν και ότι θα βρισκόμαστε τον Φεβρουάριο να μην μπορούμε να δανειστούμε. Έπρεπε να το είχα δει. Και έπρεπε να το είχα δει σημαίνει ότι έπρεπε να είχα πιέσει, αν το είχα δει, θα είχα πιέσει πολύ περισσότερο να βγούμε στις αγορές πολύ πιο έγκαιρα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα βεβαίως δεν το είδα ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος εκείνη τη στιγμή. Στο πλαίσιο των μέτρων που αναγκαστήκατε να πάρετε, που πήρατε όσο ήσασταν υπουργός, όσο περάσατε από υπουργικές θέσεις. Κοιτάξτε, τα μέτρα θα μπορούσαμε να πούμε, παραδείγματος χάρη, στο τελικό πολυνομοσχέδιο. Όπως ξέρετε, εγώ δεν ψήφισα το άρθρο 37 που είχε να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις. Σας στήχησε τη θέση. Και μου στήχησε τη θέση. Αλλά σε εκείνο το πολυνομοσχέδιο υπήρχαν και πολλά άλλα πράγματα, στα οποία, επειδή ψήφισα επί της αρχής, ουσιαστικά τα ψήφισα, τα οποία όμως έχω πολύ σοβαρές ενστάσεις. Παραδείγματος χάρη, την εφεδρία, η οποία πίστευα και το είπα ανοιχτά στην Επιτροπή της Βουλής, ότι το μέτρο της εφεδρίας είναι ένα λάθος μέτρο. Και είναι ένα λάθος μέτρο και η εφεδρία και η προσυνταξιοδοτική συνταξιοδότηση, διότι τελικά δεν λύνει το πρόβλημα της παραγωγικότητας mm-hmm. του δημόσιου τομέα και ότι αυτό που έπρεπε να γίνει και το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι υπουργείο-υπουργείο, φορέας-φορέας, να γίνει μια σωστή μελέτη αναδιοργάνωσης με λίγα τμήματα, λίγες γενικές διευθύνσεις, όπου θα είναι ξεκάθαρο τι στελεχειακό δυναμικό χρειάζονται και εκεί να γίνει η κρίση, όπως γίνεται σε κάθε καλή επιχείρηση, ποιους χρειαζόμαστε και ποιους δεν χρειαζόμαστε. Δεν έγινε τίποτα όμως από όλα αυτά. Δεν έγινε καν η λάθος εφεδρία. Όχι, δεν έγινε, κοιτάξτε, ξεκίνησε η αναδιοργάνωση, δεν προωθήθηκε το 2011, κάτι το οποίο έπρεπε να είχε προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό κόστισε
Από την άποψη ότι έπρεπε να πάρουμε οριζόντια μέτρα για την περικοπή των δαπανών με το πολυνομοσχέδιο του Οκτωβρίου. Αυτό όμως πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει και έχει ήδη δρομολογηθεί σε κάθε υπουργεία. Ήταν ένα από τα θέματα που έθεσα και στον Πρωθυπουργό, ότι κατά τη γνώμη μου, σε συνεργασία και με οι δήμονες και του εσωτερικού και του εξωτερικού, αυτή είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει. Κυρία Κατσέλη, ποιος κάνει κουμάντο στη χώρα, κάνει η Τρόικα ή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χθες, η κυβέρνηση συνεργασία σήμερα? Η ελληνική κυβέρνηση κάνει κουμάντο και πρέπει να κάνει κουμάντο. Πώς, και γι' αυτό με τις υποδείξεις χρειάζεται. Αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε, χρειάζεται μια πολύ πιο επαγγελματική, κατά τη γνώμη μου, διαπραγματευτική ομάδα. Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία, με πραγματικά υπαρκτά προβλήματα, χρειαζόταν και στο παρελθόν και τώρα μια πολύ ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα, η οποία θα διαπραγματεύεται σε διαφορετικά επίπεδα, σε τεχνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Με ποιους? Σε τεχνικό επίπεδο με τους τεχνικούς εκπροσώπους των δανειστών μας, γιατί τα πάντα, κυρία Τσαπανίδου, κρίνονται τελικά στο τεχνικό αποτέλεσμα. Εάν, επειδή η Τρόικα πολιτικά έχει ένα πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό να καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις σωστά τεκμηριωμένες, σωστά δουλεμένες. Ποιους έχετε απέναντί σας όταν βλέπετε τους τρεις της Τρόικας, τον κύριο Τόμψεν και τους υπόλοιπους? Αυτούς ή τους εκπροσώπους άλλων δυνάμεων? Και τους δύο. Απευθύνεστε στο εξωτερικό, κοιτάξτε, ή στο εσωτερικό εν ολίγης? Η Τρόικα και τους δύο. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, το 2011, όπως θα περίμενε και κανένας όταν είναι στην πολιτική, πολλοί εκπρόσωποι ελληνικών συμφερόντων και εργοδότες μιλάνε και πιέζουν μέσω της Τρόικας να πετύχουν κάποια πράγματα. Αυτό γίνεται και πάντοτε. Δεν Γιατί είναι υποχωρείτε καινούριο. Λοιπόν. Το θέμα δεν είναι να υποχωρήσεις, το θέμα είναι να ακριβώς να δεις. Κοιτάξτε, προσωπικά δεν Όχι το έκανα. Όχι εσείς συγκεκριμένα. Νομίζω ότι εσείς κανένας... το 37 δεν κάνατε πίσω και γι' αυτό φύγατε και από την κυβέρνηση. Ναι, ενδεχομένως και όχι να μόνο, κάνατε πίσω σε άλλα. Στο, δεν έχει σημασία να τα δούμε οικονομίας... τώρα. Αλλά γιατί υποχωρεί η κυβέρνηση μπροστά σε αυτά τα μεγάλα συμφέροντα? Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η υποχώρηση? Θα σας πω το εξής, ότι όταν ο άλλος έχει το μαχαίρι, ο μόνος τρόπος να αντισταθείς είναι να έχεις πολύ καλή τεκμηρίωση. Και γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται πολύ ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα. Εκεί όπου έγιναν υποχωρήσεις που κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να γίνουν, ήταν όταν είναι δεν θέμα υπήρχε... τεκμηρίωσης. Είναι θέμα τεκμηρίωσης ή πολιτικής βούλησης? Δεν μπορείς πια στην Τρόικα να μιλήσεις μόνο πολιτικά. Όταν πιέζουν παραδείγματος χάρη για ένα ζήτημα, π.χ. για το μισθολογικό κόστος ή για τα φορολογικά, αυτό που πρέπει να αποδείξεις για να κερδίσεις το επιχείρημα είναι, όπως το πρέπει να το κάνεις σε κάθε διαπραγμάτευση, ότι υπάρχουν πολύ σωστοί οικονομικοί λόγοι για τους οποίους αυτό το μέτρο δεν θα οδηγήσει στα σωστά αποτελέσματα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μια μείωση, περαιτέρω μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα δεν θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας καινούριες, αλλά θα εντείνει την ύφεση και τελικά θα φέρει λιγότερα έσοδα στο δημόσιο τομέα. Πού νομίζετε αυτό ότι χρειάζεται πρέπει... μια τεχνογνωσία. Πού νομίζετε αυτή ότι... η τεχνογνωσία, και αυτό θέλω να είναι το μήνυμα. Η πολιτική σήμερα, στις μέρες μας και στα επόμενα χρόνια, θα κριθεί όχι μόνο σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολιτικούς οι οποίοι έχουν και τις γνώσεις και τις εμπειρίες να μπορούν και να διαπραγματευτούν και να στηρίξουν με επιχειρήματα τις θέσεις τους. Πολλοί λένε ότι αν αυτή η πολιτική που περιγράφεται, και είναι οι τεχνοκράτες αυτοί που περιγράφεται, είναι ένας Παπαδήμος σε πολλές διαφορετικές μορφές αυτό που περιγράφεται. Θα έλεγα τεχνοκράτες όμως με πολιτική άποψη και αξίες. Αυτό για πολλούς διότι με πολιτική είναι άποψη, κίνδυνος μεγάλος είναι για κίνδυνος την όποια λειτουργία στη σωστή της δημοκρατίας. Έχετε απόλυτα δίκιο, γι' αυτό είπαμε πολιτική άποψη. Διότι άρα δεν λοιπόν πιστεύω... θα περάσουμε ένα μεταβατικό στάδιο με μεγάλη μαυρίλα μπροστά μας μέχρι για να το βρούμε μην αυτό. Να το εξηγήσουμε για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για τεχνοκράτες που είναι απλοί τεχνοκράτες. Ο κάθε τεχνοκράτης έχει από πίσω του ένα σύστημα αξιών και ένα σύστημα, αν θέλετε, πολιτικών απόψεων, το οποίο συνήθως είναι κρυμμένο.
Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πολιτικούς με τεχνοκρατικές γνώσεις ή με εμπειρίες. Όχι τεχνοκράτες που γίνονται πολιτικοί, αλλά πολιτικοί που βγαίνουν στον κόσμο, που κρίνονται από τον κόσμο, αλλά οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία, ο καθένας στον χώρο του, να υποστηρίξει αυτά που κάνει. Πώς πιστεύετε, βλέπω και το ρολόι παράλληλα και θέλω να σας ρωτήσω τόσα πολλά πράγματα, πώς πιστεύετε ότι θα κρίνει ο κόσμος τα όσα έκανε το ΠΑΣΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, διότι οι δημοσκοπήσεις, δεν σας ζητώ να μαντέψετε, απλά να κρίνετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν συντριβή για το ΠΑΣΟΚ. Είναι έτσι, επειδή όπως ξέρετε είμαι βουλευτής στη Β' Αθήνας, υπάρχει μία οργή, μία και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ως κίνημα και όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση και είναι φυσικό, δεδομένου ότι ανατράπηκαν όχι μόνο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί αλλά και όλες οι προσδοκίες ενός κόσμου ο οποίος πήγε στις κάλπες το 2009 με ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Επομένως, αυτό που πρέπει, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το τι κάνει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα, γιατί, πώς εξηγεί στον κόσμο τι έγινε αυτά τα δύο χρόνια, γιατί βρεθήκαμε αναγκασμένοι να μπούμε σε αυτό το πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει γίνει όλο αυτό. Δηλαδή, ο κ. Παπανδρέου κρατά κλειστά τα χαρτιά του ακόμη. Θα έπρεπε να τα έχει ανοίξει. Κύριε Τσαπανίδου, τι είναι το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να πάει το ΠΑΣΟΚ και στην επόμενη μέρα, ή όχι, κατά την άποψή σας? Πριν να φτάσουμε στην επόμενη μέρα, στη σημερινή μέρα, πρέπει να γίνει αυτός ο απολογισμός. Και πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο συντεταγμένα. Μία σειρά στελεχών παίρνουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία, 10-11 Φεβρουαρίου, να κάνουμε μια διημερίδα στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι έγινε, πού είμαστε, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε. Αυτά. Κοιτάξτε, είναι από όλο το χώρο τον ευρύτερο του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς. Θα βγει το πρόγραμμα εντός ολίγου, αλλά πολύ είναι έχουν την ίδια αγωνία. Είναι καινούργια τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ αυτή, κυρία Κατσέλη? Όχι, δεν είναι τάση. Είμαστε στελέχοι του ΠΑΣΟΚ που αγωνιούμε όπως όλοι, ο κάθε ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Και είναι μια συζήτηση την οποία την κάνουμε ιδιωτικά, αλλά πρέπει να γίνει συντεταγμένα, πρέπει να γίνει μέσα στο κόμμα. Δεν θα υπάρξει η ίδια άποψη σε όλους, από όλους, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια εξήγηση στον κόσμο τι έγινε αυτή την διετία, τι κάναμε συγκεκριμένα σωστά, τι αλλαγές δρομολογήθηκαν, γιατί πάρα πολλές αλλαγές δεν τις ξέρει ο κόσμος, και τι κάναμε λάθος. Και κυρίως πού πάμε. Μάλιστα. Με ποιον θα πάτε λοιπόν? Το με ποιον θα πάμε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το βρούμε εφόσον ξέρουμε το στίγμα του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν είναι όλοι κατάλληλοι εκφραστές ανεξαρτήτως στίγματος. Εάν πεις ότι ο ρόλος για το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη πενταετία είναι να διαχειριστεί, να βρεις τον καλύτερο διαχειριστή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, μπορώ να σας πω ότι αυτός θα είναι ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε. Εάν πεις ότι μέσα στο μεσοπρόθεσμο πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές και στο μείγμα πολιτικής και να υπάρχει μια αναδιανομή του βάρους, να υπάρχει μια αναπτυξιακή επανεκκίνηση, κάποιος άλλος, ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πολύ καλύτερος εκφραστής αυτού του στίγματος. Έχει αργήσει να τοποθετηθεί ο κύριος Παπανδρέου? Κοιτάξτε, τα πράγματα γίνανε τόσο γρήγορα. Μιλάμε τώρα για 1,5-2 μήνες που δεν νομίζω ότι έχει αργήσει. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει από την εδώ και μερικές εβδομάδες. Έχουμε σήμερα την συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου. Συντεταγμένα θα προχωρήσουμε. Και εγώ θέλω να πω ότι παρόλο ότι θα ακουστεί περίεργο, ότι είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη γιατί μιλώντας με τον κόσμο, ο κόσμος δεν έχει γίνει κυνικός. Είναι σοκαρισμένος, αλλά περιμένει και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να ειδωθούν λύσεις. Αυτή η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία είναι χρόνια τώρα δίνει μάχες, έχει κομματιάζεται. Πιστεύω ότι δεν κομματιάζεται. Είναι βαθιές οι ρίζες αυτής της προοδευτικής παράταξης και αυτή την προοδευτική παράταξη πρέπει να την αναστήσουμε μέσα από αυτές τις τα πισωγυρίσματα και αυτές τις δυσκολίες και έχουμε ευθύνη όλοι. Είναι η ώρα για να γίνει αυτό τώρα, κυρία Κατσέλη. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει ακόμη και στα συσίτια για να καλύψει ανάγκες. Μπαίνει στο νόμο Κατσέλη. Το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που γι' αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι πολλοί που σας ευχαριστούν για τη ρύθμιση αυτή.
έχει να καλύψει τις υποχρεώσεις του και δεν ξέρει τι θα γίνει όταν θα φτάσει ο μήνας Μάρτης και δεν καταβληθεί αυτή η δόση μαμούθ. Άρα λοιπόν θα βρεθούμε μπροστά σε μια στάση πληρωμών. Όλοι αυτοί λοιπόν που τα ζουν αυτά και παλεύουν να τα αντιμετωπίσουν, αναρωτιούνται αν είναι τώρα η ώρα να τα βρείτε μεταξύ σας, ποιος θα καθίσει σε ποια καρέκλα και με ποιον θα πάει στην επόμενη μέρα το Πασόκ, όταν το Πασόκ μπορεί να αναλάβει η νία μιας χώρας γκρεμισμένης, γκρεμοτσακισμένης. Μα ακριβώς επειδή είναι αυτή η κατάσταση την οποία περιγράφεται και η οποία είναι έτσι και θα έλεγα ακόμα και χειρότερα για πολλές οικογένειες, γι' αυτό η κάθε οικογένεια αναζητά μία διέξοδο. Αυτή η διέξοδος δεν θα έρθει από πουθενά αλλού παρά μέσα από την πολιτική. Mm-hmm. Άρα αυτή είναι η στιγμή της συλλογικής δράσης και της πολιτικής δράσης. Κυρία Κατσέλη, κάτι τελευταίο. Επειδή μιλήσαμε για αντιστάσεις που συναντά η κυβέρνηση από συμφέροντα ελληνικά, που μέσω Τρόικας προσπαθούν να περάσουν από την πίσω πόρτα ό,τι τους ενδιαφέρει. Θα έπρεπε πολλοί από τους πολιτικούς που δεν μπορούν να πούνε όχι σε αυτά τα συμφέροντα να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους. Και αν ναι, πόσοι θα μένανε, νομίζατε, στη Βουλή? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι τελικά στην πολιτική κρίνεσαι από τις τάσεις, όπως και στη ζωή. Δεν είναι διαφορετική η πολιτική. Από το πότε θα πεις το μεγάλο όχι και πόσο θα μπορέσεις να ανορθώσεις το ανάστημά σου όταν αυτό έχει κόστος. Αλλά αυτό γίνεται και στην πολιτική και στην καθημερινή μας ζωή. Ποια είναι η αντίσταση λοιπόν για το πολιτικό? Να είναι, το ηθός να μόνο. Να είναι συνεπής σε αυτά που πιστεύει. Και αυτά που λέει δημόσια να τα κάνει και ιδιωτικά. Αυτά που λέει μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο να τα λέει και απ' έξω. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν αυτό. Εμείς το εισπράττουμε. Εμείς εννοώ ο κόσμος που το παρακολουθεί. Δεν μιλάω δημοσιογραφικά. Θα έπρεπε να τους καταδείξετε. Θα έπρεπε να τους οδηγήσετε εσείς στην έξοδο. Το ωραίο με την πολιτική είναι ότι ο καθένας κρίνεται και ο κόσμος κρίνει. Αυτή είναι και η διαφορά. Γι' αυτό δεν πιστεύω, γυρίζοντας την προηγούμενη συζήτηση σε τεχνοκράτες. Ο κόσμος δεν τα ξέρει όλα. Και ο κόσμος ψηφίζει ξανά και ξανά ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι στη Βουλή. Εκεί έχετε κι εσείς μια ευθύνη ως δημοσιογράφοι. Προσπαθούμε. Έτσι. Δεν την αρνούμε την ευθύνη αυτή. Είναι σημαντικό, γι' αυτό είναι σημαντικό να ο κάθε ένας πριν πάει στην κάλπη να αναρωτηθεί δύο πράγματα. Τι έχει κάνει αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο ψηφίζω, στη ζωή του πριν να μπει στην πολιτική? Πρώτη ερώτηση. Αδειάσαμε πολλά έδρανα και τώρα. Και δεύτερον, μπαίνοντας στην πολιτική, τι έχει κάνει και ποια είναι η πορεία του, ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης του. Νομίζω ότι αν απαντήσουμε σωστά σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, θα εκπροσωπηθούμε από πολιτικούς οι οποίοι έχουν το ανάστημα να βγάλουν τη χώρα από αυτή την κρίση. Να είστε καλά, κύριε Κατσέλη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά. Εδώ λοιπόν να δούμε πώς έχει τη ζωγραφία της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Αλλεπάλληλες συσκέψεις και μπαράζ επαφών έχει από χθες ο Λουκάς Παπαδήμος με υπουργούς της κυβέρνησης εν ώψη της έλευσης της Τρόικας στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου. Σήμερα σειρά έχουν οι κοινωνικοί εταίροι, καθώς από τις 11, για τις 11 το πρωί ήταν προγραμματισμένη συνάντηση με το ΣΕΦ και ακολουθούν ΓΕΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕ και Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Γιάννη Καντέλη που έχει το ρεπορτάζ και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη συναντήσεις, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Όντως, εφόπι αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρόεδρος του ΣΕΒ και συζητάει με τον κύριο Παπαδήμο. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τόσο τις εργασιακές σχέσεις, γιατί αυτό συνδέεται και με επιστολή που, όπως έχουμε μάθει, έχει φτάσει στο Υπουργείο Εργασίας από την πλευρά της Τρόικας και θέτει συγκεκριμένα ζητήματα τόσο για τον κατώτατο μισθό όσο και για τον 13ο και 14ο, χωρίς να κάνει σαφείς υποδείξεις προς την πλευρά της κυβέρνησης. Αλλά ο ΣΕΒ σίγουρα θα θέσει και θέμα για το κόστος το ενεργειακό των επιχειρήσεων, τι πληρώνουν δηλαδή στην ΔΕΗ, για τον ΦΠΑ αλλά και τους φόρους. Επίσης, στις συζητήσεις θα τεθεί και το θέμα του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και των εισφορών για την εργατική κατοικία και την εργατική
εστία. Στη συνέχεια θα δει την ΓΕΣΕ, ο κύριος Παπαδήμος, αμέσως μετά τον ΣΕΒ. Η ΓΕΣΕ, η οποία θα έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή τον κατώτατο μισθό, δεν τον συζητάει, αλλά ούτε και το περιεχόμενο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγμή. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας συμφωνίας επίπεδο κοινωνικών εταίρων και κυβέρνηση, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί και στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Καθώς, όπως είναι σαφές από τα ζητήματα τα οποία τίθενται, εξαρτάται και η συνοχή της κυβέρνησης, γιατί έχουν θέσει προϋπόθεση τα υπόλοιπα κόμματα να μην υπάρξουν αλλαγές που να αφορούν τον κατώτατο μισθό και επιπλέον περικοπές και στις συντάξεις, δηλαδή τις επικουρικές που βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε πριν τις γιορτές στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις επικουρικές συντάξεις. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει και συνάντηση σήμερα του κυρίου Κουτρουμάνη με τους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε αν θα βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, κάτι που μέχρι τώρα επαφές δεν έχει καταστεί δυνατό. Πόπι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, και επικοινωνούμε και πάλι στη διάρκεια της εκπομπής. Η επιτάχυνση τώρα του κυβερνητικού έργου και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αποτελούν τα βασικά θέματα στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει νέα αντικειμενικά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με ελάχιστη δόση 100 ευρώ, αλλά και τη δυνατότητα ανάθεσης σε εισπρακτικές εταιρείες των οφειλών του δημοσίου. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο πρόδρομος Παπαϊλιόπουλος για να συζητήσουμε τον αγώνα δρόμου της κυβέρνησης Παπαδήμου, αλλά και τον αγώνα δρόμου του ΠΑΣΟΚ παράλληλα, γιατί έχουμε και ένα πολιτικό συμβούλιο, παύλα θρίλερ, θα έλεγα. Δύο αγώνες παράλληλοι. Λοιπόν, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το πρώτο για την χρονιά. Χθες είχε μια προεργασία με τον κύριο Βενιζέλο, ο κύριος Παπαδήμος, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουσιαστικά, από ό,τι είπε ο κύριος Βενιζέλος, έχουν λυθεί τα περισσότερα ζητήματα του πολυνομοσχεδίου αυτού με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και κάποια ίσως να καθυστερήσουν για πιο μετά. Η ουσία είναι ότι οι πληροφορίες λένε πως ο κύριος Παπαδήμος αυτό που θα ζητήσει αύριο πέρα από το πολυνομοσχέδιο θα είναι για άλλη μια φορά την στήριξη και των τριών κομμάτων, δηλαδή να μην υπάρχουν διαφωνίες μέσα στην κυβέρνηση που φρενάρουν το έργο που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση με πολύ γρήγορα βήματα αυτήν την περίοδο. Μεγάλο ερώτημα υπάρχει στο τι θα γίνει, το είπε και πριν ο Γιάννης ο Καντέλης, με τις επικουρικές συντάξεις που θα συζητηθούν. Άλλωστε τα περιθώρια στενεύουν, σε μία εβδομάδα πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και ένα μεγάλο άλλο αγκάθι είναι τα φορτηγά. Εδώ υπάρχει ένα βέτο από τη Νέα Δημοκρατία για την μεταβατική περίοδο, όπως θα θυμάσαι ίσως και οι τηλεθεατές, τον Ιούνιο θα άνοιγε το επάγγελμα. Ο κύριος Βορύδης το φέρει από 1η Ιανουαρίου. Σε λίγο θα μας πει και ο συνάδελφος Αχιλλέας Τόπας τι συνέβη και στη σημερινή συνάντηση. Είδαμε νωρίτερα το πρωί τον κύριο Καρατζαφέρη που επισκέφθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών τον υπουργό, τον κύριο Βορύδη. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ σε λίγο. Στο μεταξύ, θα μου επιτρέψεις για να δούμε λίγο τα εργασιακά, καθώς είναι ένα από τα θέματα τα οποία προκαλούν ανησυχία για τη συνοχή της κυβέρνησης. Μέσω του ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την κρισιμότητα των επόμενων τριών μηνών, ζητώντας την απόλυτη στήριξη των τριών κομμάτων, παρακάπτοντας τις όποιες διαφωνίες, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου αλλά και του Χρήστου Παπουτσί. Διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ξεκινά ο Λουκάς Παπαδήμος σε μια προσπάθεια να υπάρξει η μίνιμουμ συνεννόηση στις εργασιακές σχέσεις και τη μισθολογική κλίμακα για το 2012. Την ίδια ώρα η νέα δανειακή σύμβαση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης εν ώψη της διαπραγμάτευσης που θα γίνει με την Τρόικα. Και θα υπάρξει μια περίοδος όπου θα πρέπει να υπάρξει αυτή η περίφημη σύνθεση των απόψεων. Εγώ πιστεύω ότι κάτω από την πίεση της ανάγκης, που είναι ακριβώς να πάρουμε το δάνειο, και με το γεγονός ότι και τα τρία κόμματα θέλουν, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία, ίσα-ίσα θέλουν να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι θα βρεθεί αυτή η σύνθεση. Η στάση που θα κρατήσουν και τα τρία κόμματα θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην πορεία του κυβερνητικού έργου. Κάθε υπουργός, ο κάθε συνάδελφος που συμμετέχει στην κυβέρνηση έχει υποχρέωση να κάνει, είναι να επικεντρωθεί στο έργο του, στις προτεραιότητες του Υπουργείου του και συνολικά της κυβέρνησης. Στόχος και η προτεραιότητα της κυβέρνησης για το επόμενο τρίμηνο είναι απολύτως σαφής. Η παραμονή της χώρας στο ευρώ. Η παραμονή της χώρας στο ευρώ σε μια φλεγόμενη εποχή και σε μια φλεγόμενη περιοχή είναι προϋπόθεση ώστε να μπούμε ξανά στη διαδικασία της ανάπτυξης. Το διακύβευμα λοιπόν είναι τεράστιο και μόνον εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας. Το απόγευμα της Τετάρτης ο Αντώνης Σαμαράς συγκαλεί την εκτελεστική γραμματεία κηρύσσοντας έτσι την έναρξη της προεκλογικής περίοδου αφού στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν το Πάσχα. Η χρεοκοπία είναι σε εξέλιξη. Η τύχη του ευρώ εξαρτάται από την κρίση και από τις αντιθέσεις που μαστίζουν τη λικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από τις θυσίες των εργαζομένων.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να τοποθετείται σχετικά με την πιο αποτελεσματική έξοδο από την κρίση. Ενίοτε ισορροπίες και σκοπιμότητες δεν μας επιτρέπουν την αυθεντική προσέγγιση ενός προβλήματος. Την κοινωνία δεν την απασχολεί ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε τα παζάρια μεταξύ των εκφραστών του μνημονίου, αλλά το πόσο γρήγορα θα φύγει η κυβέρνηση της φτώχειας και της ανεργίας. Η άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της. Δυστυχώς, τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου θέλουν να κρατάνε δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, δηλαδή να είναι και συμπολιτευόμενα και αντιπολιτευόμενα ταυτόχρονα. Με ο πρόδρομος ο Παπαγγελόπουλος παρεμένει στο στούντιο κοντά μας για να μας πεις και τι γίνεται στο Πασόκ πρόδρομο, αλλά καλωσορίζουμε και τον Νεκτάριο Νότι για να δούμε και καλή χρονιά. Το παρασκήνιο των οικονομικών. Καλή χρονιά, Νεκτάριο. Πρώτη φορά σε βλέπουμε πράγματι στις μέρες αυτές. Λοιπόν, πώς μπαίνει η χρονιά τώρα, με τόσα μεγάλα θέματα ανοιχτά στο τραπέζι, με εργασιακά, με φορολογικά, με επαγγέλματα άνοιγμα, λεπτά θέματα και δύσκολα. Η χρονιά μπαίνει με θέματα τα οποία συζητάχαμε όχι μόνο την προηγούμενη, αλλά και την προπροηγούμενη. Καλοκαίρι του 2010 ήταν, όταν πρωτοξεκίνησε η ιστορία με το άνοιγμα των επαγγελματών. Έχω την εντύπωση ότι άμα δείχνουμε σε επανάληψη τις εκπομπές μας του παρελθόντος, μπορεί και να μην καταλάβει κανείς τη διαφορά. Δεν χρειάζεται εδώ, ναι. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ίσως τα ρούχα λίγο να αλλάζουν λόγω εποχών, τίποτα άλλο. Η μόδα αλλάζει. Η θεματολογία πάντως όχι. Είναι το μόνο σίγουρο. Κλειστά επαγγέλματα φορτηγά, 1,5 χρόνο το συζητάμε, μπήκε το 12, δεν το έχουμε λύσει. Το ληξιπρόθεσμα που περιμέναμε και ακούγαμε ότι θα εισπραχθούν από τα 32 δις, μπορεί να εισπράξουμε τα 8 και να λύσουμε το θέμα του χρέους κλπ. Από το 9 το ακούμε αυτό, ακόμα μέχρι τώρα πάμε σε νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων. Εδώ προσπαθώ να καταλάβω τι όφελος θα έχει το δημόσιο από το να πει ότι δώσ' μου το ακίνητό σου για να σβήσεις το χρέος. Εκτός εάν το. Θα αυτό το αξιοποιήσει στη συνέχεια. Τι να αξιοποιήσει. Θα το αξιοποιήσει με τον τρόπο που αξιοποιούνται τα ελληνικά δημόσια. Σωστά. Είναι ένα θέμα και αυτό. Εκτός εάν αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή μόνο, αυτή την λογική μπορώ να δώσω, είναι να διαγράψουμε μέρος των ληξιπρόθεσμων και να πούμε λογιστικά ότι ωραία, αυτά εισπράχθηκαν, άρα τακτοποιούμε από σε αυτό το κομμάτι τα οικονομικά. Τρίτο θέμα, τα εργασιακά. Συζητάμε, ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση. Στην Ιταλία η κυβέρνηση μόνη των τεχνοκρατών αποφάσισε μια ανοιχτή 24 ώρες 24 ώρες ανοιχτά τα μαγαζιά. Λέω ένα μέτρο. Με αντιδράσεις βεβαίως εκεί. Πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι. Το θέμα είναι τι κάνει η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική. Και επίσης το θέμα των επικουρικών που ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Εδώ οι διαρροές που έχουμε και από το Υπουργείο Εργασίας και ακούμε και από το Οικονομικό Επιτελείο ότι πιέζει η Τρόικα για μείωση των επικουρικών. Εγώ απορώ γιατί δεν πιέζει η Τρόικα πρώτα να μειωθεί το δημόσιο. Γιατί δεν πιέζει η Τρόικα να κλείσουν οι οργανισμοί που πρέπει, να γίνουν ανακατατάξεις, να φύγουν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, να δοθούν κίνητρα ή να μπορέσουν να δοθεί στήριξη στον ιδιωτικό τομέα να τους απορροφήσει. Και πιέζει για τις επικουρικές. Μήπως τελικά δεν πιέζει η Τρόικα, αλλά έχουμε βρει πάλι την εύκολη λύση. Αλλά πιέζει για το δημόσιο, απλά μπορεί να μην το λέμε εμείς προς τα έξω. Αυτό λέω. Αυτό λες. Εντάξει, εμείς καθαρά να το λέμε. Επίσης, πολύ καθαρά μας είπε και η κυρία Κατσέλη πριν από λίγο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πιέζουν πίσω από την Τρόικα. Όχι, δεν το γνωρίζαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στο μεταξύ, Πασόκ, και τι περιμένουμε να γίνει εκεί, γιατί παράλληλα με τη βάρκα της χώρας, πηγαίνουν και τη βάρκα του Πασόκ. Θα ανοίξει τα χαρτιά του κύριος Παπανδρέου. Οι συνομιλητές του λένε, ο κύριος Μπεγλίτης μας είπε χθες, ότι θα θέσει ένα χρονικό πλαίσιο για την επόμενη μέρα στο Πασόκ. Ωστόσο, όσοι μιλούν με τον Γιώργο Παπανδρέου, λένε ότι είναι άγνωστο τι ακριβώς θα πει σήμερα. Δίνει πάντως την εντύπωση ότι θέλει να παραμείνει στο τιμόνι του Πασόκ. Όλα θα κριθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο, αρχίζει στις 4 το απόγευμα. Δεν είναι διευρυμένο όπως την άλλη φορά με την παρουσία υπουργών. Άρα δηλαδή δεν θα είναι μέσα ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Λοβέρδος, η κυρία Διαμαντοπούλου, που και αυτοί περιμένουν να δουν τι θα πει ο κύριος Παπανδρέου για να τοποθετηθούν. Για να τοποθετηθούν και να πράξουν κιόλας. Και ενδεχομένως και να πράξουν. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αν δεν άνοιξε τα χαρτιά του, κάποιοι θέλουν. Μπορεί να γίνει και επανάσταση, ναι. Υπάρχουν τέτοιες φωνές. Πόσο πιθανό είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Λέγαμε το πρωί με το Γιάννη το Σιδέρι ότι πόσο εύκολο είναι κάποιοι να φύγουν και να κάνουν τι στη συνέχεια. Να κάνουν καινούριο κόμμα κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις οικονομικές που επικρατούν στη χώρα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η φαινομενική ησυχία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, δεν υπάρχει, αν θέλεις να το πω και πιο απλά, ένα όραμα. Και άρα κανείς δεν κάνει πρώτος αυτή την κίνηση, εάν πιστεύει ότι πρέπει να την κάνει. Η ουσία είναι τώρα ότι ο κ. Λοβέρδος... Θα μπορούσα να γίνω πολύ πεζή, αλλά θα το αποφύγω. Θα έλεγα το όραμα που δεν υπάρχει. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα αλλά γίνει. Αλλά ας μην γίνω. Ας δώσουμε συνολικά όραμα σε όλους τους Έλληνες, όχι στους προφόρους του Πασόκ. Έτσι. Μια προοπτική, ένα όραμα για το
πού πηγαίνουν και τι αποτέλεσμα θα έχουν όλες αυτές οι θυσίες που κάποιες αναγκαστικά γίνονται και πρέπει να γίνουν. Και μετά ας δούμε τι θα γίνει στο Πασόκ, στην Νέα Δημοκρατία, στο λαό ή στα άλλα κόμματα. Έτσι. Μα αυτό είναι που φοβούνται και οι περισσότεροι βουλευτές, ότι με όλο αυτό το κλίμα το Πασόκ φθήνει και κινδυνεύει να διασπαστεί ακόμα και να διαλυθεί. Mm-hmm. Ο κ. Λοβέρδος είπε ξεκάθαρα το πρωί στο Μέγκα ότι η ηγεσία στο Πασόκ πρέπει να αλλάξει με ήπιο και απλό τρόπο. Εδώ στο Sky ο Σπύρος Βούγιας είπε πως το Πασόκ έχει κλείσει ο κύκλος προσώπων όπως του Γιώργου Παπανδρέου. Ο κύριος Καρτάλης επίσης, μιλώντας τον πρόεδρο της Ιεργοσκιόνη, τόνισε πως η διαδικασία για τον πρόεδρο πρέπει να γίνει αμέσως τώρα για αλλαγή στο τιμόνι του Πασόκ. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο, είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Λιτζέρης επίσης θεωρεί ότι το Πασόκ είναι ακέφαλο. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές φωνές σε πάση περιπτώσει. Θα δούμε τώρα τι θα πει ο κύριος Παπανδρέου. Περιμένουμε να δούμε αν θα τοποθετηθεί ή όχι ο κύριος Παπανδρέου, γιατί αντιδράσεις θα υπάρξουν πάνω σε αυτό. Άνω τελεία. Θα πάμε στο Σταμάτη, να σημαίνει ο οποίος βρίσκεται μέσω του Deutsche Welle στη Βόνη, για να μας πει Σταμάτη αυτή την καινούργια κουβέντα που έχει ανοίξει περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Πάβει πια να είναι ταμπού για πολλούς και διαφόρους. Το ακούσαμε και από το Reuters, να μεταφέρεται από το Reuters. Τώρα στο ίδιο θέμα, για το ίδιο θέμα προειδοποιεί και επικεφαλής γνωστού φαντ αμοιβαίων κεφαλαίων της Γερμανίας. Ναι, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι γίνεται μια συζήτηση γενικότερη για την τύχη του ευρώ. Εάν τελικά αυτή η κούρσα που έχει ξεκινήσει η Καγκελάριος προς τη Δημοσιονομική Ένωση θα επιτευχθεί τους επόμενους τρεις μήνες όπως προγραμματίζεται. Εάν αυτό τελικά θα πείσει τις αγορές ότι η εμπιστοσύνη επιστρέφει στην Ευρωζώνη. Εδώ λοιπόν έχουμε τον κύριο Κλάους Κάντερμόργεν, ο οποίος είναι διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας DWS, που αντιμετωπίζει μάλλον αισιόδοξα τις εξελίξεις αυτές, εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στροφή στην ιταλική πολιτική σκηνή, αλλά και στον τρόπο που η Άγγελα Μέρκελ διαχειρίζεται την κρίση, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωζώνη. Εκτιμά ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να κάνει την έκπληξη ήδη από το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που μάλλον θα μας απογοητεύσουν, όπως λέει. Ενώ αναφερόμενος στα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, ο Κλάους Κάντερμόργεν προειδοποιεί τους Έλληνες να αποφύγουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πάση θυσία, εάν η Ελλάδα, λέει, επιστρέψει σε δραχμή, στη θέση των Volkswagen που κυκλοφορούν τώρα στην Ελλάδα, θα έρθουν τα κάρα με τα μουλάρια. Μες. Η Ελλάδα, λέει, θα γίνει φτωχότερη και από την Αλβανία, και αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα στους Έλληνες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταμάτη. Και να έρθω στο Σταμάτη, στον Γρηγόρη, για ένα τελευταίο νεκτάριο σχόλιο. Καλύτερα. Στο νεκτάριο καλύτερα. Στο τρίτο το πετυχαίνω πάντα, πρέπει να σου πω, αφού εξαντλήσω τα άλλα δύο. Λοιπόν, ενδεχόμενο κουβέντα πια για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Δεν είναι ταμπού. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγούμε εκτός ευρώ βάσει της συνθήκης της ευρωπαϊκής της σημερινής. Δεν έχει να κάνει με θέμα συνθήκων. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και άκουγα πριν να λέγατε ότι υπάρχουν φωνές μέσα στο Πασόκ. Ναι, υπάρχουν φωνές μέσα στο Πασόκ και στα άλλα κόμματα, αλλά υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη, στην Αμερική, όπου λένε για το τι θα γίνει με την Ελλάδα μέσα στο ευρώ. Καλύτερα να ασχολούμαστε με αυτά, έτσι, mm-hmm. πριν έξω από την εσωστρέφειά μας, έτσι. Πέραν αυτού, δεν κατηγορώ εσάς που κάνετε την κουβέντα. Okay. Να παίρνουμε περισσότερη υπόψη μας αυτούς που μας βλέπουν εντός ευρώ. Ακριβώς. Εδώ, επειδή ακούσαμε την παρέμβαση του διαχειριστή του Φαντ, πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπάρχει από τους επιχειρηματίες τους Γερμανούς μια πάρα πολύ κακή, μια πάρα πολύ αρνητική πλέον εικόνα που έχουν για την κυρία Μέρκελ. Και αυτό γιατί, διότι ναι μεν κατέγραψε ρεκόρ απασχόλησης η Γερμανία το τελευταίο τρίμηνο, τα στοιχεία δείχνουν ρεκόρ απασχόλησης, όμως αυτό συνοδεύτηκε από τι? Συνοδεύτηκε από μείωση μισθών, ασφαλιστικών εισφορών, από απελευθέρωση των εργασιακών. Ταυτόχρονα όμως δεν πάνε καλά στο κομμάτι των εξαγωγών. Και αυτό τους πάνε μάλλον χειρότερα από ό,τι θα ήθελαν. Η ανάπτυξή τους επιβραδύνεται. Έχουν χτυπήσει καμπανάκι οι Γερμανοί βιομήχανοι στην κυρία Μέρκελ. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει η Γερμανία Καγκελάριος να το δει συνολικά για την πολιτική της εντός Ευρωζώνης. Γιατί και οι εξαγωγές της προς την Κίνα, που εκεί είχε βρει μία διέξοδο, έχουν αρχίσει και αυτές και μειώνονται σημαντικά. Νεκτάρι, ενώ τις ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρο Παπαγιώπουλε και σένα. Και αλλάζουμε τώρα θέμα. Περαιτέρω γραπτές εξηγήσεις μέχρι αύριο αναμένει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτης Μακρύς από τους Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρο Μουζακίτη μετά τις νέες δηλώσεις που έκαναν τη Δευτέρα για την αρχιοθέτηση της υπόθεσης και τα πρόσωπα που επιχείρησαν παρέμβαση στο έργο τους. Στο τηλέφωνο για περισσότερα η Ιωάννα Μάνδρου. Ναι, Πόπη, καλημέρα. Καλημέρα. Αύριο αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το συμπληρωματικό υπόμνημα που θα καταθέσουν οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς, όπου εκεί θα δούμε για ποιες παρεμβάσεις θα κάνουν λόγο και βεβαίως εάν θα καταγράφουν και ποιους
ως παρεμβαίνοντες σε σειρά σοβαρών υποθέσεων που στο πρόσφατο παρελθόν, ακόμα και σήμερα, χειρίζονται από την ιδιότητά τους. Θα πρέπει να σου πω, Πόπη, ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι στο πρώτο υπόμνημα το οποίο κατέθεσαν δεν είχαν αναφορά ούτε σε ονόματα ούτε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ενώ στις προφορικές επαφές που είχαν τόσο με τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου όσο και με τον προϊστάμενό τους στον Άριο Πάγο, έκαναν γενικά λόγο για πληροφορίες που είχαν περιέλθει σε αυτούς μέσω τρίτων προσώπων, στους οποίους και τους είχε διαβιβαστεί η ενόχληση πολλών από τις έρευνες, μεταξύ των οποίων και του Υπουργού Οικονομικών, και τους είχε διαμηνηθεί ότι από το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμαζόταν ρύθμιση για την κατάργησή τους. Πρέπει εδώ, Πόπη, να σημειώσουμε επίσης ότι για αυτή τη ρύθμιση είχαν ενημερωθεί και ο κύριος Πεπόνης, αλλά και άλλοι αρμόδιοι παράγοντες, σε σύσκεψη που είχε γίνει παρουσία του κύριου Βενιζέλου και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τότε μάλιστα, τόσο ο κύριος Πεπόνης όσο και άλλοι παριστάμενοι στη σύσκεψη αυτή είχαν πει στον Υπουργό ότι η ρύθμιση άλλη δεν χρειάζεται και ο θεσμός λειτουργεί καλά όπως είναι. Θα δούμε λοιπόν τι θα πούν αύριο και βεβαίως την τεκμηρίωση αυτών των εισαγγελιών. Διότι οι εισαγγελείς γνωρίζουμε, Πόπη, καλύτερα από όλους και από βεβαίως τους πολιτικούς αλλά και από εμάς την αξία των αποδείξεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιωάννα. 424 εκατομμύρια ευρώ συν τόκους ζητά πίσω η Κομισιόν από την Ελλάδα για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις. Πρόκειται για το γνωστό και ως πακέτο Χατζηγάκη που δόθηκε το 2008 και 2009 και σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να επιστροφεί η άμεσα εντός 4 μηνών. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σκανδαλίδης, έδωσε ήδη εντολή για την άσκηση προσφυγής ακύρωσης της απόφασης στα αρμόδια δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ σε ανακοίνωσή του, ο Τύρης Χατζηγάκης επιμένει ότι δεν πρόκειται για ενισχύσεις, αλλά για αποζημιώσεις σε πληγήσεις αγροτικές καλλιέργειες. Τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου του 2009. Η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο από τις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς οι αγρότες, όπως κάθε χρόνο, είχαν βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις εξευτελιστικές, όπως διατείνονταν, τιμές πώλησης των προϊόντων τους. Εξαγωγές και μεταφορές παραλύουν. Η αγορά στενάζει. Μετά από διαπραγματεύσεις με τους αγρότες, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης ανακοινώνει στις 22 Ιανουαρίου, χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερώσει την Κομισιόν, την εκταμείευση πακέτου 500 εκατομμυρίων ευρώ. 8 ημέρες μετά, και ενώ οι Βρυξέλλες βρίσκονται ακόμη στο σκοτάδι, ο κ. Χατζηγάκης από το βήμα της Βουλής διαβεβαιώνει ότι όλα έγιναν νομότυπα. Αποζημιώσεις, οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία του ΕΛΓΑ, είναι απόλυτα νόμιμες. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν ειδοποίηση. Και όλα αυτά παρότι η Κομισιόν λίγες ημέρες πριν είχε υποχρεώσει τη Γαλλία να επιστρέψει 300 εκατομμύρια ευρώ για ανάλογες επιχορηγήσεις. Στην ελληνική πλευρά αισθάνονται ήσυχοι και βασίζουν την επιχειρηματολογία τους σε ένα ξεχασμένο έγγραφο του Ινστιτούτου Σιτηρών που έκανε λόγο για υποβάθμιση των προϊόντων. Ο διακανονισμός του ΕΛΓΑ λέει ότι η ζημία είναι η μείωση της ποσότητας και η ποιοτική υποβάθμιση. Επομένως, απόλυτα στηρίζονται στον νόμο όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ο Σωτήρης Χατζηγάκης καλείται τελικά στις Βρυξέλλες για να δώσει εξηγήσεις, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη από τους επικοινωνιακούς χειρισμούς των γεγονότων εκείνων των ημερών. Επικοινωνιακούς χειρισμούς όπως αυτούς των επεισοδίων της 3ης Φεβρουαρίου στο λιμάνι του Πειραιά. Οι αγρότες της Κρήτης, δυσαρεστημένοι από το μικρό κομμάτι που τους αναλογούσε από το πακέτο Χατζηγάκη, πήραν τα τρακτέρ τους, αποβιβάστηκαν στον Πειραιά και συνεπλάκησαν με τα ΜΑΤ. Την επομένη, και ενώ η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης τότε, Γιώργος Παπανδρέου, μεταβαίνει στον Πειραιά συνοδεία του νομάρχη Γιάννη Μίχα για να δει τους αγρότες. Όλος περιέργος, η αντιπαράθεση κλιμακώνεται τη στιγμή της άφιξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει εν μέσω δακρυγόνων και μπροστά στις κάμερες. Προηγουμένως έχει προλάβει να μιλήσει υπέρ των ετοιμάτων των αγροτών και έτσι οι κριτικοί εντάσσονται τελικά στο πακέτο. Θα είμαι κοντά σας, δεν θα σας αντιμετωπίσω ως εχθρούς και ως αντιπάλους, αλλά ως συμμάχους για μια προσπάθεια να κάνουμε την αγροτική μας οικονομία αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης της χώρας.
Λίγες μέρες αργότερα, ο Σωτήρης Χατζηγιάκης επέστρεφε από τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν δεν πίστηκε από τις εξηγήσεις του και ζήτησε πρόσθετες διευκρινήσεις. Αυτές δόθηκαν και κάπου εκεί το θέμα ξεχάστηκε, αν και η αλληλογραφία συνεχίστηκε. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι με απόφαση που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Βρυξέλλες ζητούν εντόκως την επιστροφή 425 εκατομμυρίων ευρώ, κρίνοντας ότι δόθηκαν κατά παράβαση της νομοθεσίας, καθώς δεν αποτελούν αποζημιώσεις, αλλά άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις προς τους αγρότες. Η Επιτροπή με την ίδια απόφαση δίνει προθεσμία 4 μηνών για την ανάκτηση από τους παραγωγούς των χρηματικών ποσών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προσφύγει στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που ήδη έχει προσφύγει το ελληνικό δημόσιο μετά από εντολή του Κώστα Σκανδαλίδη. Σε ανακοίνωσή του, ο Σωτήρης Χατζηγιάκης υποστηρίζει ότι τα πάντα έγιναν σύμφωνα με τον νόμο και δήλωσε αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα κρίνει ότι τα χρήματα που εδόθησαν στους αγρότες ήταν όντως αποζημιώσεις και όχι ενισχύσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία προβλέπεται μακρά και είμαι σίγουρος ότι η χώρα μας θα δικαιωθεί και δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Σε περίπτωση πάντως που η απόφαση τελεσιδικήσει κατά του ελληνικού δημοσίου, ο πολύπαθος προϋπολογισμός αναμένεται να επιβαρυνθεί με επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά η συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Καρατζαφέρης, με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κ. Μάκη Βορύδη. Είναι στη γραμμή ο Αχιλλέας Τόπας για να μας ενημερώσει. Αχιλλέα. Πόπη, καλό μεσημέρι. Ο κ. Καρατζαφέρης τοποθετήθηκε εφόλης της ύλης, θα μπορούσαμε να πούμε. Καταρχάς, έκανε αναφορές στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Είπε ότι είναι επιβεβλημένη η πολιτική σταθερότητα και ότι αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο και ότι θα πρέπει να επιβληθεί. Είπε επίσης ότι δεν έχουμε άλλη ευκαιρία ως κυβέρνηση. Έχουμε 60 μόλις ημέρες έως 5 Μαρτίου προκειμένου να διεκπεραιώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρώπη. Και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το PSI. Σε διαφορετική περίπτωση η χώρα θα συνεχίσει να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά ναρκωμανούς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καρατζαφέρης, αναφερόμενος φυσικά στην ανάγκη. Καταβολή δόσεων. Στην καταβολή δόσεων. Ακριβώς. Και χαρακτήρισε τα συμπτώματα αυτά τραγικά. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να σταματήσουν τα παιχνίδια μιας αντιπολίτευσης εντυπώσεων, κάνοντας σαφή αναφορά στη Νέα Δημοκρατία. Είπε παιχνίδια αντιπολίτευσης εντυπώσεων δεν χωράνε. Η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει στην κυβέρνηση με δύο αντιπροέδρους και από την άλλη πλευρά ως κόμμα συμπεριφέρεται ως αντιπολίτευση. Αναφέρθηκε επίσης και στη ρευστότητα που καλλιεργείται από το ΠΑΣΟΚ, η οποία δυσκολεύει την κατάσταση. Είπε ο κ. Καρατζαφέρης επιλέξει ότι χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις. Ότι δεν βοηθάει αυτή η πλαδαρότητα, όπως τη χαρακτήρισε, του Υπουργικού Συμβουλίου με 50 υπουργούς και με 50 υπουργούς, συγγνώμη, και θα πρέπει να μειωθούν οι υπουργοί. Και αναφέρθηκε και στις εκλογές, είπε ότι θα πρέπει να μετατεθούν χρονικά κοντά στο καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές στις 8 Απριλίου, είπε χαρακτηριστικά. Στις 5 Μαρτίου θα ψηφίσουμε μέτρα και στις 10 Μαρτίου θα κλείσει η Βουλή. Μάλιστα. Σε περίπτωση που έχουμε εκλογές στις αρχές Απριλίου. Αχιλλέα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνεχίζεται και σήμερα στο μεταξύ η απεργία των γιατρών του ΙΚΑ και των ιδιωτών γιατρών, αλλά και η αποχή των νοσοκομιακών γιατρών από τα εξωτερικά ιατρία νοσοκομείων, κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρίων. Την ίδια ώρα, προς εκτόνωση δείχνει να βαίνει η σύγκρουση κυβέρνηση φαρμακοποιών σε ό,τι αφορά τις οφειλές των ταμείων, μετά από συνάντηση χθες των εκπροσώπων του κλάδου με κυβερνητική αντιπροσωπεία. Η Χριστίνα Νικολαίδη θα μας ενημερώσει στην αίθουσα ειδήσεων. Χθες λοιπόν συναντήθηκε ο Πανελλήνιος Φωνακευτικός Σύλλογος με τον κύριο Σαχινίδη αλλά και τον κύριο Κουτρουμάνη και ουσιαστικά τους παρήχαν κάποιες εγγυήσεις για την αποπληρωμή των οφειλών. Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες οφειλές του ΕΟΠΗ, στους φαρμακοποιούς δεσμεύτηκαν ότι στις 5 Ιανουαρίου, αύριο δηλαδή, θα πάρουν ένα ποσό της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ και από εκεί και πέρα υπάρχει τακτό χρονοδιάγραμμα νέων εκταμιεύσεων το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις παγωμένες οφειλές 400 εκατομμυρίων από τον προηγούμενο Μάιο, προωθείται ουσιαστικά νομοσχέδιο από τον κύριο Σαχινίδη, από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση του οποίου θα αποπληρωθούν αυτές σε δύο δόσεις. Αναμένουμε ωστόσο σήμερα στις 3 η ώρα τη συνεδρίαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά και Αθηνών, καθώς τα ταμεία, κάποια μικρά ταμεία όπως Τσάι, Τσμέ, ΔΔΗ, δεν εντάσσονται σε αυτές τις ρυθμίσεις και ενδεχομένως να επιβαρύνουν τους κατατόπους φαρμακευτικούς συλλόγους. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η απεργία των γιατρών μέχρι αύριο, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται μόνο τα επίγοντα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Νωρίτερα, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Τιμωσίδης. Και κυρίως και για το θέμα του ΕΟΠΗ που αποτελεί και το κόκκινο πανί για τους γιατρούς. Μάλιστα. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις στο σημείο αυτό.
ξεπέρασε η συμμετοχή των γιατρών, τις 5.500 αυτών δηλαδή που δεν ανήκουν στο ΙΚΑ. Ταμεία. Από το πρώην ΟΑΕ και ΟΠΑΔ. Ναι. Δηλαδή, εντάσσονται. Γιατροί έχουν ενταχθεί πάνω από 5.500. Εκτός των γιατρών του ΙΚΑ, λέτε. Ναι, εκτός των γιατρών του ΙΚΑ, οι οποίοι απεργούν, αλλά είναι γύρω στις 6.000. Επομένως, ήδη στο σύστημα είναι ενταγμένοι τώρα οι περίπου 10.500 με 11.000, συν περίπου 2.000 παρακάτι που είναι οι γιατροί των κέντρων υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που έχει γίνει αυτή η σύμβαση μέσα από τον νόμο. Προβλέπεται η συνεργασία των κέντρων υγείας με τον ΕΟΠΗ. Και πολύ σύντομα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, ίσως λιγότερο από 10 ημέρες, είναι σχεδιασμένο να ξεκινήσει ένας διαγωνισμός για την πρόσληψη 5.500 νέων γιατρών. Εκεί θα ληφθεί πρόνοια να υπάρξει, να ευνοηθεί η πρόσληψη νέων γιατρών που δεν έχουν καμία σχέση με κανένα ταμείο. Και νομίζω ότι είναι λογικό να ενταχθούν. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ με τις υπόλοιπες ειδήσεις μας. Λοιπόν, για πάλι με την υπόλοιπη δισογραφία μας, συνεχίζονται οι αντιδράσεις από καταναλωτικές οργανώσεις και επιχειρήσεις για τις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, επισημαίνει ότι η νέα αύξηση οδηγεί σε απολύσεις και υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου προωθεί την πώληση μονάδων της ΔΕΗ για να καλυφθεί μέρος της ζημιάς της επιχείρησης που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, κίνηση που δεν είναι αρεστή στους συνδικαλιστές. Με νέα υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας τους απειλούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις και το μόνο που τους μένει είναι οι απολύσεις προκειμένου να καλύψουν τις νέες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος. Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, μετά την Ομοσπονδία των Εμπόρων, ενημερώνει με επιστολή τον Πρωθυπουργό και του ζητά να ανακληθούν οι αυξήσεις. Η νέα αύξηση αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα καταστροφής θέσεων εργασίας και υποβάθμισης της ανταγωνιστικότητας. Το ενεργειακό κόστος είναι από το υψηλότερο στην Ευρώπη. Έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και να είναι ανταγωνιστικές. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, που προωθεί το σχέδιο για την πώληση 4-6 μονάδων της ΔΕΗ, κηρύχθηκε από τους συνδικαλιστές του κόμματός του ως ανεπιθύμητο πρόσωπο στο ενεργειακό κέντρο Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Για το συνδικαλιστικό κίνημα της περιοχής είναι ανεπιθύμητος. Άλλωστε, μόνος του διάλεξε αυτόν τον ρόλο. Ο άνθρωπος Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει αναλάβει εργολαβικά και με το αζημίωτο το έργο να δώσει την επιχείρηση στα συμφέροντα των δανειστών μας στη μικρότερη δυνατή τιμή, με σχεδόν μηδενικό μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος. Προβληματισμό προκαλούν και οι δηλώσεις του νυν Προέδρου της ΔΕΗ Αρθούρου Ζερβού, που το καλοκαίρι του 2010 δήλωνε σε τοπικά μέσα της Κοζάνης ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει σε πώληση της ΔΕΗ. Ούτε πρόκειται να μειωθεί το 51% του δημοσίου, ούτε πρόκειται να πουλήσουμε σταθμούς. Ξέρετε γιατί τον Ιανουάριο το πρωτοήρθατε στην περιοχή, το βάλατε ως κόκκινη γραμμή για τη δική σας παραμονή στη ΔΕΗ. Συνεχίζει να είναι κόκκινη γραμμή. Μετά την ανακοίνωση όμως του σχεδίου για πώληση μονάδων της ΔΕΗ, ο κύριος Ζερβός άλλαξε στάση. Οι συνθήκες βέβαια αλλάζουν, όπως ξέρετε. Έπειτα από την ακύρωση του επενδυτικού σχεδίου 2009-2014 που είχε εκπονήσει ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ Τάκης Αθανασόπουλος, πρόγραμμα που πάγωσαν συνδικαλιστές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα υπουργοί, τώρα η ΔΕΗ βρίσκεται λίγο πριν τη στάση πληρωμών. Το έλλειμμά της αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και οι καταναλωτές καλούνται με τις διαδοχικές αυξήσεις στα τιμολόγια να πληρώσουν τη ζημιά. Να αλλάξουμε τώρα θέμα σχετικά για να πάμε στο Μάριο το Διονέλη και να δούμε πώς μπορεί κάποιος να ζήσει με πλήρη ενεργειακή αυτονομία στο σπίτι του και με χρήση αιωλικής και ηλιακής ενέργειας. Το παράδειγμα μας το μεταφέρει ο Μάριος από την Κρήτη. Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Εδώ στις Γούβες, λίγο πιο έξω από την πόλη του Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καλογεράκης δεν έχει να νοιαστεί ούτε για τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ούτε για το χαράτσι που επέβαλε ο κύριος Βενιζέλος στους λογαριασμούς, ούτε γενικώς για την ενεργειακή αυτονομία του σπιτιού του, το οποίο βρίσκεται πίσω μου και το οποίο εδώ και 17 χρόνια, παρακαλώ Πόπη, δεν πληρώνει το παραμικρό στη ΔΕΗ. Έχει πλήρη ενεργειακή αυτονομία και με φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του, αλλά και με αιωλική ενέργεια, παράγει τη δική του, το δικό του ηλεκτρικό ρεύμα και δεν πληρώνει το παραμικρό. Πριν από ένα χρόνο ο κύριος Καλογεράκης μας είχε δείξει το μηχανάκι του, το οποίο δουλεύει με φρούτα τα οποία τα λιώνει σε έναν αντιδραστήρα και παράγει αλκοόλι, ενόπνευμα δηλαδή, και μαζί με ένα τέταρτο νερό
τροφοδοτεί το μηχανάκι του, το οποίο έχει κάνει γύρω στα 15.000 χιλιόμετρα μέχρι σήμερα. Σήμερα θα μας δείξει την εξέλιξη. Ακόμα και για οικιακή χρήση, σήμερα θα μαγειρέψουμε, κύριε Καλογεράκη. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Λοιπόν, το εύκολο είναι να έχεις ρεύμα τελικά. Το δύσκολο είναι να παράγεις καύσιμο από αυτό το ρεύμα. Έχω την άποψη ότι όλος ο κόσμος πρέπει να βάλει φωτοβολταϊκά σήμερα, την επάνθυνα, να έχει το ρεύμα του και το πλεόνασμα της ενέργειας, γιατί θα έχει πλεόνασμα από την άνοιξη και μετά, να το μετατρέψει σε καύσιμο. Αρχικά, όπως σας είχα δείξει και πέρυσι, είχα ξεκινήσει με ένα καύσιμο που θέλει πρώτη ύλη, δηλαδή θέλει ζάχαρα για να το φτιάξεις. Μετά σκέφτηκα να το κάνω κάπως καλύτερα, δηλαδή να χρησιμοποιώ σκέτο νερό. Έτσι λοιπόν, θα σας δείξω τώρα μέσα ένα αντιδραστήρα που έφτιαξα, ο οποίος διασπάει σκέτο νερό, ας είναι και κακής ποιότητας, ας είναι και θαλασσινό, δεν μας πειράζει. Με τη βοήθεια λοιπόν του ήλιου διασπάμε το νερό, το κάνουμε υδρογόνο οξυγόνο, το οξυγόνο το απελευθερώνουμε στην ατμόσφαιρα και το υδρογόνο το συσσωρεύουμε σε μία δεξαμενή. Για πάμε να το δούμε. Και μετά το και με... Ελάτε να το δείτε. Εδώ, Πόπη, έχει στηθεί ένα πρόχειρο τηγάνι, αλλά για να δούμε ακριβώς πώς δουλεύει στην αρχή. Πάμε, αυτός είναι ο αντιδραστήρας. Αυτός είναι ο αντιδραστήρας. Αυτός τροφοδοτείται από τα φωτοβολταϊκά. Έχει μέσα νερό. Να το βάλουμε κι εμείς λίγο να το δείτε. Μπορούμε να βάλουμε λίγο νεράκι. Δεν είναι και καλής ποιότητας. Νεράκι καθαρό αυτό, από τη βρύση, έτσι. Από τη γεώτρηση. Λοιπόν, βάζεις λίγο νεράκι, το κλείνεις. Αυτός τώρα με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας διασπάει το νερό σε υδρογόνο οξυγόνο. Ό,τι ακριβώς κάνουν και τα δέντρα. Ξέρετε, η χλωροφύλλη στα δέντρα διασπάει το νερό σε υδρογόνο οξυγόνο. Το οξυγόνο τα απελευθερώνει, γι' αυτό λέμε ότι τα δέντρα παράγουν οξυγόνο. Και το υδρογόνο το ενώνει με τον άνθρακα και φτιάχνει τα ζάχαρα. Και μέσα από αυτή λοιπόν, τη διαδικασία εδώ που έχετε. Εμείς τώρα κάνουμε την ίδια δουλειά, μόνο που το υδρογόνο δεν το ενώνουμε εμείς με τον άνθρακα. Έτσι, το αποθηκεύουμε εδώ πέρα, καθαρό υδρογόνο. Αφού περάσει από όλα αυτά εδώ τα στάδια τα οποία το κάνουν καλό, το φιλτράρουν να μην έχει υγρασίες και τα λοιπά, και μπορούμε τώρα με αυτό το υδρογόνο και να μαγειρέψουμε χωρίς να μολύνουμε και να θερμανθούμε και να δουλέψουμε κινητήρα. Έχω δουλέψει και κινητήρα. Έτσι. Μπορεί και αυτοκίνητο δηλαδή. Ναι, μπορεί και αυτοκίνητο. Αν όλα πάνε καλά, θα σας φωνάξω του χρόνου να δείτε αυτοκίνητο να δουλεύει. Αν όλα πάνε καλά. Δεν έχω εδώ τώρα τι γίνεται. Έχουμε... Δηλαδή, είναι... άφωνοι σας κοιτούμε. Είναι όλοι. Ετοιμό. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει κάτι πρόχειρο έτσι εδώ πέρα, γιατί δεν είχαμε και χρόνο. Αυτό τώρα, παιδιά, μαγειρεύεται με διασπασμένο νερό, έτσι, με σκέτο νερό. Δηλαδή, με τη βοήθεια του ήλιου μετατρέπουμε το σκέτο νερό σε καύσιμο. Νομίζω ότι είναι το τέλειο σύστημα. Δεν έχετε πουθενά κάνα κρυμμένο ρεύμα, κάνα πετρογκάζ. Τίποτα, τίποτα. Έχω λιώσει ατσάλι με το καθαρό υδρογόνο, έχω κινήσει κινητήρα και μαγειρεύω κιόλας. Και η θέρμαση. Δηλαδή, η θέρμαση φωτιά που βγάζει είναι η ίδια, είναι ανάλογη τη φωτιά που έχει κάποιο με το ηλεκτρικό ρεύμα ή με την. Κοιτάξτε, καμία σχέση. Είναι 7 φορές ισχυρότερο από το φυσικό αέριο και 3 φορές ισχυρότερο από τη βενζίνη. Η φλόγα του έχει 3.860 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν δηλαδή, μου λέτε, είναι αναμένο τώρα το μάτι, ναι. Είναι αναμένο, έχει φλόγα, δηλαδή μπορούμε να τη δούμε. Τώρα το σβήσαμε. Αυτή τη στιγμή, γιατί. Περιμέναμε αρκετή ώρα Πόπη και θα είχε πάρει φωτιά. Θα είχε λιώσει το μέταλλο τώρα. Λοιπόν. Άρα μειώνει και το χρόνο μαγειρέματος. Βέβαια. Εννοείται, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι έχουμε δωρεάν καύσιμο. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα να έχει μόνο δωρεάν ρεύμα, είναι να έχει και δωρεάν καύσιμο. Σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει καύσιμο. Θα είναι είδος πολυτελείας. Ξέρετε, σε εγκυκλοπαιδικά, όταν πρωτοβγήκε η βενζίνη στην Αμερική, την αγοράζανε από το φαρμακείο. Λοιπόν, από εκεί θα καταλήξουμε πάλι, να το ξέρετε αυτό. Πάντως, εσείς δεν θα έχετε πρόβλημα. Είτε με ρεύμα, είτε για καύσιμα, οτιδήποτε, είστε καλυμμένος. Πόσο σας κοστίζουν όλα αυτά τα οποία έχετε. Εσείς είστε αυτόνομος πλήρως. Δεν έχετε ανάγκη ούτε τη ΔΕΗ, ούτε απολύτως τίποτα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω πόσο σας κόστησε όλο αυτό το σύστημα. Που εγκαταστήσατε στο σπίτι σας και μάλιστα ξεκινώντας την εγκατάσταση. Κοιτάξτε, πριν από 17 χρόνια. Ναι, παλαιότερα ήταν ακριβά, δεν μπορούσαν να αγοραστούν, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Τώρα ο κόσμος πρέπει να τα πάρει, είναι 5-6 φορές φθηνότερα. Δηλαδή όλοι πρέπει να βάλετε φωτοβολταϊκά στις ταράτσες. Να δεν χρειάζεται για ατομική χρήση, για ατομική παραγωγή. Δεν χρειάζεται άδεια. Μόνο όταν πουλάς χρειάζεται άδεια. Άδεια χρειάζεται μόνο όταν πουλάς. Το να βάλεις εσύ στην ταράτσα σου 5-10 kW πάνελ δεν μπορεί κανείς να σου το απαγορέψει. Έχουν 50 χρόνια ζωή. 50 χρόνια ζωή. Εγώ τα έχω 17 χρόνια και δεν έχουν χάσει ούτε 1% απόδοση. Μετρημένα. Λοιπόν, έχεις το ρεύμα σου, έχεις τη θέρμασή σου, έχεις την κίνησή σου. Τώρα για υδρογόνο και λοιπά φαντάζομαι χρειάζεται κάτι περισσότερο, γιατί εδώ βλέπω τεχνολογία πιο υψηλή. Εκεί έχετε, και υπάρχει και κόστος, καταλαβαίνω εδώ, έτσι. Δεν έχει μεγάλο κόστος αντιδραστήρας. Ο καινούριος που φτιάχνω θα είναι μάλιστα πλαστικός, θα βγάζει χωριστά το υδρογόνο οξυγόνο και θα είναι 100% ασφαλές για εμπορική χρήση. Αχα. Και θα είναι και πάνθυνος. Τώρα ασφάλεια υπάρχει στον χώρο που βρίσκεστε. Υπάρχει βέβαια, όταν το υδρογόνο είναι σκέτο. Και φωτιά να του βάλουμε, δηλαδή αν μπούμε σε μία δεξαμενή που έχει μόνο υδρογόνο και βάλουμε φωτιά, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε να ενωθεί με το οξυγόνο
για να κάνει ανάπλυση. Και τότε γίνονται επικίνδυνα. Και τότε γίνεται επικίνδυνα, βέβαια. Γιατί είναι πολύ ισχυρό το καύσιμο, έτσι. Οπότε στη φλόγα που φτάνει μέχρι ένα τηγάνι υπάρχει και οξυγόνο για να φτάσει, για να αρχίσει να καίγεται. Αυτό είναι το θέμα, ότι εμείς βάζουμε το σκέτο το υδρογόνο οπουδήποτε και το οξυγόνο το παίρνουμε από την ατμόσφαιρα. Όμως εμείς το αντίστοιχο οξυγόνο το έχουμε απελευθερώσει από τον αντιδραστήρα μας. Το έχουμε απελευθερώσει στη φύση και μετά το παίρνουμε από τη φύση. Έτσι, για να είναι ασφαλές το σύστημα, γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα. Πρακτική εφαρμογή θα έχει σε κάποιες εφαρμογές στο εμπόριο. Πόσο κοντά είμαστε στο να φτάσει αυτή η συσκευή να πουλιέται και στο εμπόριο, να μπορώ να το αγοράσω και εγώ και ο καθένας μας για να μαγειρεύουμε με αυτόν τον τρόπο στο σπίτι? Κοιτάξτε, αν είμαστε σε άλλο κράτος, θα μπορούσαμε από το καλοκαίρι να το φτιάχνουμε. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το εμπορευτούμε. Αυτό πιστεύω εγώ δηλαδή. Είστε ηλεκτρολόγος ή ηλεκτρονικός? Την πρόταση την έχετε. Ναι, και μηχανικός. Και μηχανικός. Ό,τι σχέση με τα τεχνικά, ναι, ηλεκτρονικός, μηχανικός και ηλεκτρολόγος. Εγώ σας παρουσιάζουμε μέσα. Ναι, μπράβο. Πώς. Μου λείπει ο Γλόμπος, ένας βοηθός. τον κύριο Γρανάζη, λέω, αν τον ξέρει. Σας λείπει ο Γλόμπος. Σας έχουν πλησιάσει για να σας δώσουν δουλειά σε κάποια μεγάλη εταιρεία, να αξιοποιήσουν δηλαδή όλη αυτή την εφευρετικότητά σας? Κοιτάξτε, αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί, ας πούμε, σε μια εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα. Τέτοια δεν έχουμε, οπότε δεν μπορεί να πλησιάσει. Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι κάποιοι ξέρουμε, από την Αμερική, ναι. Κάποιοι από την Αμερική, ναι, προσπαθούν να πάω πάνω, τέλος πάντων, για να τους πω τις ιδέες μου. Τώρα, για θέρμανση θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι εδώ στην Ελλάδα. Ας μην το έχουμε για ηλεκτρική ενέργεια, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο για θέρμανση. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε μόνο φωτοβολταϊκά, ούτε μπαταρίες, ούτε inverter, ούτε τίποτα. Να δηλαδή, φτιάξουμε ένα μέσο ελληνικό σπίτι, ναι. Πόσο να υπολογίζει ότι πρέπει να επενδύσει για να γίνει αυτόνομος ενεργειακά? Πόσο πρέπει να επενδύσει για να κάνει? Μόνο για θέρμανση, για να έχει όμως καλή θέρμανση, δηλαδή να δουλεύει 10 ώρες στον καυστήρα την ημέρα. Για 50 χρόνια, με 20.000 ευρώ, για 50 χρόνια έχει θέρμανση 10 ώρες την ημέρα. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν είναι 20.000 ευρώ και για τα 50 χρόνια, όχι τον ένα. 400 ευρώ το χρόνο, αλλά για να έχει θέρμανση όμως, έτσι. Όχι να βάζει μια-δύο ώρες τον καυστήρα και λες Παναγία μου, τέλειωσε το πετρέλαιο και τι θα κάνουμε. Όχι, θα πατάς λοιπόν, στο κουμπί καλά, και το σβήσεις μετά από 10 ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Πολύ αξιόλογα τα όσα μας είπατε και χρήσιμα. Θα ξανάρθουμε. Θα κάνουμε άλλη μια βόλτα, Μάρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ. Γιατί? Είναι και γνωστή και η κριτική φιλοξενία. Νομίζω ακούμε όλοι φωνές, όχι μόνο εγώ. Πάμε στον Νίκο τον Ανδρίτσο να δούμε τώρα τι γίνεται για το θρίλερ στις ΗΠΑ σχετικά με το χρήσμα στους Ρεπουμπλικανούς και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Νίκο. Πόπ, κυρίες και κύριοι, άνευ προηγουμένου το θρίλερ στην Αϊόβα. Για μόλις 8 ψήφους επικράτησε ο Μιτ Ρόμνι του Ρικ Σαντόρουμ. Τον βλέπετε, χαμογελά, αλλά όχι όσο ο Σαντόρουμ που θα δούμε αμέσως μετά, ο οποίος κατάφερε από την τρίτη θέση, από outsider, να βρεθεί, θα λέγαμε, δίπλα στο απόλυτο φαβορί που είναι ο Μιτ Ρόμνι. Αυτή η διαδικασία στην Αϊόβα είναι η πρώτη για τους Ρεπουμπλικανούς, που σιγά σιγά όλοι οι υποψήφοι θα μαζέψει ο καθένα εκλέκτορες για να πάνε μέχρι το συνέδριο του Αυγούστου, όπου εκεί θα επιλέξουν τον αντίπαλο του Μπάρακ Ομπάμα για τις προεδρικές εκλογές. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη Γαλλία και στην χθεσινοβραδινή σφοδρότατη, όπως περιγράφεται, επίθεση που εξαπέλυσε ο Γάλλος σοσιαλιστής Φρανσουά Ολόντ κατά του Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος Ολόντ κατηγόρησε τον Σαρκοζή ότι είναι ο πρόεδρος των προνομίουχων. Μεταξύ άλλων, αυτή η επίθεση, λένε οι αναλυτές, έρχεται μετά από κάποια γκάλο που φαίνεται να κλείνει κάπως μεταξύ του σοσιαλιστή υποψηφίου και του Νικολά Σαρκοζή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί βεβαίως αυτή η μάχη τις επόμενες ημέρες. Αυτό που δεν έχει εξέλιξη, μάλλον θα έχει εξέλιξη, αλλά επιταχύρω, φαίνεται να είναι οι απολαβές των Ιταλών βουλευτών, Πόπη, καθώς είναι οι πιο καλοπληρωμένοι βουλευτές της Ευρώπης. Ένας Ιταλός βουλευτής παίρνει 16.000 ευρώ το μήνα μεικτά. Αυτό σου βγαίνει 11.200 ευρώ καθαρά. Παίρνουν 60% περισσότερα από τον μέσο όρο των απολαβών των βουλευτών και γερουσιαστών στην Ευρωζώνη. 13.500 παίρνουν οι Γάλλοι, 12.600 οι Γερμανοί, πάντα μεικτά, και 4.630 οι Ισπανοί μεικτά, μηνιαίως πάντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Για να υποδεχτούμε τώρα κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Ρίχτερ, είναι καρδιολόγος, μέλος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρίχτερ. Και θα συζητήσουμε μαζί του το θέμα των καρδιακών παλμών. Πώς δηλαδή η αύξηση των καρδιακών παλμών στη διάρκεια του χρόνου μπορεί να αυξήσει την καρδιακή θνησιμότητα, τη θνησιμότητα γενικώς δηλαδή.
Ναι, αυτό είναι μια καινούργια μελέτη, την οποία είδαμε τον περασμένο μήνα και τι λέει ουσιαστικά. Ψάξανε ανθρώπους στη δεκαετία μεταξύ 40 και 50 στη Νορβηγία, 30.000 άτομα, και μετρήσανε πόσους παλμούς είχαν και τους ξαναείδανε 10 χρόνια μετά. Βγάλαμε έξω από τη μελέτη όσους παίρνουν φάρμακα, όσοι είχαν πρόβλημα καρδιάς, και μιλάμε για υγιή πληθυσμό. Αυτοί που αυξήσανε σημαντικά τους παλμούς τους, δηλαδή πάνω από 15, είχαν σχεδόν διπλάσια θνησιμότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν στα 40 σου έχεις 70 παλμούς το λεπτό και δεις ότι στα 50 σου αυτό έχει φτάσει να είναι 85 ή 90, σημαίνει ότι κάτι έχεις χαλάσει. Και γιατί ανεβαίνουν οι παλμοί? Αν εξαιρέσουμε ακραίες περιπτώσεις, αν ανοίξετε για παράδειγμα την εφορία, θα ανέβουν οι παλμοί, αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Αυτή είναι άλλη θνησιμότητα. Και κάποιον... η ιατρική διαπίστωση είναι αυτό. Όταν ανοίγουμε την εφορία, ανεβαίνουν οι παλμοί. Χτυπάνε κόκκινο. Αυτό είναι βέβαιο. Ή υπάρχουν και καλές ταχυκαρδίες. Να δεις κάποιον με τον οποίο είσαι ερωτευμένος και αμέσως να υπάρχει αυτό το χτυποκάρδι. Αυτό είναι καλό και δίνει ζωή. Αλλά μιλάμε για, για να μετρήσουμε τους παλμούς εν ώρα ηρεμίας. Mm-hmm. Άρα, αν τους μετρήσουμε και δούμε ότι μέσα στον χρόνο αυξάνονται, αυτό οφείλεται σε κάπνισμα, αύξηση βάρους, έλλειψη άσκησης. Άρα, είναι ένα μικρό δείγμα το οποίο μπορεί να δει ο καθένας μας για το πώς πάει γενικότερη η υγεία μας. Και συνήθως, όσο πιο πολύ καπνίζουμε, όσο πιο πολύ παίρνουμε βάρος και δεν αθλούμαστε, οι παλμοί ανεβαίνουν. Mm-hmm. Ένας μαραθωνοδρόμος, για παράδειγμα, έχει 40 παλμούς το λεπτό. Ένας ο οποίος είναι παχύσαρκος και ο οποίος δεν αθλείται, έχει 90 με 100. Όλα αυτά είναι δείγματα υγείας που δεν σημαίνουν κάτι για αύριο, αλλά μακροπρόθεσμα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να κοιτάμε και πώς πάμε εμείς οι ίδιοι. Ανακρατάμε ένα αρχείο δηλαδή. Πράγμα που σημαίνει συχνές επισκέψεις στο γιατρό. Όχι υποχρεωτικά γι' αυτό. Αυτό μπορείς να το μετρήσεις και μόνος σου. Δηλαδή το να βάλεις το χέρι σου και να μετρήσεις τους παλμούς ή ακόμα με τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που τους μετράνε. Να έχεις μια εικόνα που κυμαίνεσαι και να κοιτάς όπως πρέπει να μετράς την πίεσή σου μια φορά το χρόνο. Κοίτα και τους παλμούς σου. Το τρίτο νούμερο που γράφεται δεν είναι αδιάφορο. Αν δεις ότι αυτά βαίνουν αυξανόμενα, σημαίνει ότι πρέπει να το συζητήσεις με τον γιατρό. Και να αλλάξεις τρόπο ζωής στη συνέχεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το καπανάκι είναι για την αλλαγή του τρόπου ζωής. Βέβαια. Δηλαδή, να όταν κινητοποιηθούμε μιλάμε, δηλαδή λίγο, να σηκωθούμε από την καρέκλα. Να σηκωθούμε από την καρέκλα και να περπατάμε, να χάσουμε βάρος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι σήμερα στην Ελλάδα πεθαίνουμε μόνο από παχυσαρκία και όχι από υποσιτισμό. Mm-hmm. Άρα το βασικό είναι να σταματήσουμε να τρώμε πολύ. Ναι, και φροντίζουν να άλλοι για μας, κύριε Ρίχτερ, γι' αυτό. Ναι, το βλέπω. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια κυβερνητική να δυνατήσουμε. Αλλά... αν και οι μελέτες λένε ότι σε περιόδους κρίσης ο κόσμος παχαίνει. Γιατί το ρίχνει στο φθηνό φαγητό. Ακριβώς. Το κακό είναι, πέρα από τα αστεία, ότι όταν υπάρχει κρίση οδεύουμε προς το όλο και χειρότερης ποιότητας φθηνό φαγητό. Και αν δείτε γύρω σας, είναι πολύ πιο εύκολο να φάτε κορεσμένα λίπη με ελάχιστα χρήματα, ενώ αν θελήσετε να φάτε μια καλή σαλάτα, θέλετε πολύ περισσότερα. Έτσι. Και ο φόβος είναι αυτός, ότι οδεύουμε προς φθηνό κακό φαγητό, είμαστε όλοι αγχωμένοι. Ξέρετε ότι σε όλες τις μεγάλες κρίσεις που έγιναν παγκοσμίως, από σεισμούς μέχρι την οικονομική κρίση στην Αγγλία μέχρι την Αργεντινή, η θνησιμότητα αυξήθηκε τους επόμενους μήνες ή έτη πάρα πολύ. Το στρες... Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε το στρες? Αυτό είναι δύσκολο. Ελάτε, δεν υπάρχει συνταγή. Μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, πέρα από το ότι το ενδογενές στρες ψάχνεις να τα βρεις με τον εαυτό σου όσο γίνεται. Αλλά το εξωγενές στρες που σου επιβάλλουν άλλοι, πέρα από το να προσπαθείς να ηρεμήσεις, το καλύτερο πράγμα είναι να κάνεις αθλητισμό. Μάλιστα. Δηλαδή το να δίνεις ενέργεια εκεί. Στα γυμναστήρια, αδελφές μου, στα γυμναστήρια. Να είστε καλά. Και έξω στον δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίχτερ, που ήσασταν κοντά μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Πάμε και στη Χριστίνα Βραχάλη για την αθλητική μας ενημέρωση. Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Πόπη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετρήσει αναμετρήσει άνοιξε χθες η αυλία της 15ης αγωνιστικής. Ο Πανιώνιος νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Πας Γιάννινα και Όφη έμειναν στο 0-0. Ενώ η έκπληξη έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου η δόξα δράμας απέσπασε ισοπαλία χωρίς τέρματα από την ΑΕΚ. Συνεχίζεται σήμερα η 15η αγωνιστική με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 Εργοτέλης κοντά Ξάνθη, Κέρκυρα Άρης. Στις 5 και 4 το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Και στις 7.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών. Οι αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Sky 100,3. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από εμάς αύριο πάλι.